Μαλή γελάει με αυτά τα όταν είσαι ερωτευμένο, γιορτάζει κάθε μέρα. Γιορτάζετε εσείς, κυρία Καραμανλή? Όχι, δεν γιορτάζω. Δεν γιορτάζετε. Okay. Του χρόνου, σας το ευχόμαστε για του χρόνου. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ο κύριος Πάνος Ρήγας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. Τι κάνετε? Καλημέρα, γυμνάστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρήγα. Και ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, βουλευτής Πασό Κινάλ. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Καραμαλή, θα ξεκινήσουμε από εσάς. Δεν έληξε το θέμα με τους αγρότες. Αύριο αναμένουμε τις αποφάσεις τους για τις επόμενες κινήσεις τους. Το τι ακριβώς θα κάνουν. Και αν δεν μπορεί να το λήξει ο Μητσοτάκης, αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να το λήξει. Όπως είδαμε, ο Πρωθυπουργός βγήκε μπροστά. Πήρε πάνω του τις κινητοποιήσεις των αγροτών και χθες έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος σε κάθε περίπτωση. Πέρα από τα μέτρα που είχαμε ανακοινώσει, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν λίγες ημέρες, μετά την συζήτηση ανακοινώθηκαν και νέα μέτρα. Θα δοθεί δηλαδή εμπροστοβαρός το 50% του δικού φόρου κατανάλωσης από τα 82 εκατομμύρια, δηλαδή θα πάρουν τα 40 το Μάρτιο, που αυτό είναι πολύ σημαντικό με την έναρξη της καλλιεργητικής περίοδου που τα χρειάζονται οι αγρότες. Που είναι και το μόνο μέτρο με δημοσιονομική επίπτωση, δηλαδή είναι χρήματα που θα βγουν όντως από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα πάνε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών. Από εκεί και φθηνότερο ρεύμα. Που είναι... Δεν αφορά όμως το δημόσιο. Δεν αφορά τον προϋπολογισμό. Αφορά τους αγρότες. Ναι. Αν δεν κάνω. Εννοώ δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα βγουν χρήματα από τον προϋπολογισμό για να κατευθυνθούν σε κάποιους άλλους λογαριασμούς. Είναι χρήματα τα οποία θα φύγουν. Πολύ καλό αυτό. Χάρη στο. Έχει ιδέα τη δυνατότητα να το κάνει. Στην ενεργειακή μετάβαση θα είναι τα χρήματα πρωτίστως. Ωραία. Ναι. Χάρη στο management των εταιριών, κυρίως της ΔΕΗ τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι. Μην κάνουμε όμως ανασπάσαμε και τον κουμπάρα, δώσαμε κάποια χρήματα, σημαντικά. Αλλά πώς να το πω, δεν αιμορραγήσαμε κιόλας για να στήσουμε τους αγρότες. Κοιτάξτε, τα δημοσιονομικά περιθώρια εξαντλήθηκαν. Με σεβασμό στους αγρότες μας για τα δίκαια αιτήματά τους. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε σε κάθε περίπτωση και θέλω να πω ότι από το 2019 η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά αρρωγός στην προσπάθεια των αγροτών μας με μία σειρά από μέτρα και φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις και κίνητρα σε συνεταιριστικά σχήματα και μειώσεις του ΦΠΑ σε ζωοτροφές και λιπάσματα και μείωση ΦΠΑ σε αγορά αγροτικών οχημάτων. Πάνω από ένα δις δόθηκε από τον ΕΛΓΑ και την περίοδο του COVID και την περίοδο του πολέμου της Ουκρανίας. Θέλω να πω ότι είμαστε σταθερά με σεβασμό δίπλα στους αγρότες μας. Αλλά δεν είναι λεφτό, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και για την επόμενη μέρα, γιατί και αυτό το περιμένουμε. Γιατί τη Δευτέρα μπορεί να τους δούμε στην Αθήνα να κατεβαίνουν. Περιμένουμε και θα δούμε τι θα πράξουν τα μπλόκα. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν μέσα από έναν εξαντλητικό διάλογο και με σοβαρότητα. Αντιμετωπίσαμε και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αλλά να μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν δίκαια αιτήματα. Και θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική συνοχή και να ικανοποιούνται τα δίκαια αιτήματα και άλλων ομάδων με σεβασμό πάντα. Μάλιστα. Κύριε Ρήγα, εσείς θα τους παροτρύνατε να μείνουν στα μπλόκα τους αγρότες? Πιστεύετε ότι έχει βρεθεί ένα μέρος της λύσης για τα αιτήματα τα οποία είχαν? Η επιλογή είναι των αγροτών. Εμείς εχθές κατεβάσαμε τρεις τροπολογίες που αφορά συγκεκριμένα πράγματα, άρα εδώ είναι και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, αν θα τη στηρίξουν ή όχι, που αφορά το βασικό κορμό αυτών το οποίο ζητούν. Προσέξτε τώρα. Να ξεκινήσουμε με μια παρατήρηση. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν. Είναι σαφές αυτό. Δεν το λέει ένας μόνο, το λένε όλοι. Mm-hmm. Τι εννοώ? Ότι μπαίνουν μέσα κανονικά. Δεύτερο βασικό. Αυτή τη στιγμή, αν ξεκινάς με μια αντίληψη ότι εγώ θέλω να διαλυθεί η αγροτική παραγωγή, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν το αφήνει και ο άλλο δεν μπαίνει, θα το καταλήψει. Αυτό είπαμε. Αυτό... Κύριε Καραμαλή, να τελειώσω. Μην με διακόψετε. Δεν είναι και ωραία. Συγγνώμη. Εγώ σα άκουσα. Δεν λέω. Οι πράξεις δείχνουν. Αν λοιπόν δεν θέλουμε να προχωρήσει, γιατί οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να τα βγάλουν, όταν δουλεύει και όλη η οικογένεια ή πρέπει να πληρώσουν και τους εργάτες, καταλαβαίνετε ότι θα εγκαταλείψουν την παραγωγή. Νέοι αγρότες, νέα παιδιά δεν πηγαίνουν να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή. Τι σημαίνει αυτό? Πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα, τεράστιο. Πρόβλημα στον εφοδιασμό και στην αγροτροφική αλυσίδα. Δέστε τώρα πέρα από όλα τα τι έχει γίνει.
από τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό αυτή τη στιγμή δεν έχουν δοθεί 245 εκατομμύρια των συνδεδεμένων ενισχύσεων. 12 εκατομμύρια της αναδιανεμητικής, 4,6 εκατομμύρια στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, 425 εκατομμύρια είναι ακόμα αδιάθετα στα οικολογικά σχήματα. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα οποία έχουν δώσει όχι αγρότες, τα επίσημα στοιχεία. Και ερχόμαστε και λέμε, γιατί, για ποιο λόγο, όταν εμείς εξηγήσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα πρέπει να μηδενίσουν τον ενίο φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να πάνε το ΦΠΑ από το 24 στο 6. Πόσο είναι αυτό, 200 περίπου εκατομμύρια. Εγώ φεύγω και από την κοστολόγηση. Σας λέω ειλικρινά. Πρώτο είναι, πρέπει να βρω τα λεφτά και πρέπει να ντολίσω αυτό το θέμα. Αν θεωρώ ότι η πρωτογενής παραγωγή, οι αγρότες πρέπει να δουλέψουν και δεν πρέπει να καταστρέφει, είναι υπαρκτό στρατηγικό σχέδιο, εθνική ανάγκη. Αν αυτό είναι, πάμε να δούμε με τι λύσεις υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες. Γιατί δεν μπορεί να λέμε η άλλη πλευρά, οι άλλοι θα μπουν και γιατί δεν δίνουμε σε άλλους. Δεν είναι έτσι. Γιατί πάρα πολλά χρήματα έχουν δοθεί για διάφορους άλλους λόγους. Άρα προτεραιοποίηση. Κύριε Ρήγα, αγρότες, η κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή αυτά μπορεί να δώσει. Εμείς είμαστε πολιτικό. Αυτό σας εξήγησα όμως ότι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, που δεν το κάνει. Άρα λέω εγώ, το να λέει δεν έχω δημοσιονομικά περιθώρια δεν μου αρκεί εμένα. Γιατί αν είναι να καταστρέψουμε τον πρωτογενή τομέα μέσα από αυτή τη διαδικασία, να μείνουν οι αγρότες, άρα έχουμε πρόβλημα. Άρα πρέπει να και αν αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ότι οι αγρότες δεν βγαίνουν. Άρα εσείς, κύριε Γαγκούση, όταν δεν βγαίνετε, θα συνεχίσετε να δουλεύετε? Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν αυτή είναι. Αυτό είναι μια επαγγελματική, παύλα επιχειρηματική επιλογή. Δεν, είναι δεν θα κάτσω να παράγω για το καλό του πρωτογενού τομέα τη χώρα και να μπαίνω μέσα, προφανώς. Μισό λεπτό λοιπόν. Άρα, αν εμείς θεωρήσουμε ότι. Και φαντάζομαι όλοι το θεωρείτε ότι αυτό είναι στρατηγικό σχέδιο και πρέπει να υπάρξει πρωτογενής παραγωγή, αλλά αλλιώς η χώρα έχει τεράστιο πρόβλημα, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Άρα βλέπουμε τι κάνουμε. Δεν μπορεί τα αγροεφόδια, κύριε Κακιούση, αυτή τη στιγμή να έχουν αύξηση 3% περίπου στην Ελλάδα και να έχουν πέσει 23% στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, μάλιστα. Σωστό. Ναι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πληρώνουν και τόσα ποσά. Λοιπόν, το κράτος δεν είναι τροχονόμος. Αν λοιπόν το θεωρούμε σωστό, πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει, μάλιστα, να κάνει. Μάλιστα, λέτε ότι δεν. Κύριε Κουκουλόπουλε, τι λέτε για το θέμα εσείς? Καταρχήν, συμφωνείτε με αυτό το οποίο έχει αρχίσει και ψιθυρίζεται από κυβερνητικούς κύκλους, ότι πίσω από τις κινητοποίησεις είναι το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, αυτές τώρα είναι θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να κρύψουν το πολιτικό πρόβλημα. Ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα? Η κυβέρνηση 5 χρόνια τώρα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ζει με την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει χώρα χωρίς ενδοχώρα, Ελλάδα χωρίς αγροτιά, διακυβέρνηση χωρίς ίχνος αγροτικής και περιφερειακής πολιτικής. Η απογραφή πριν 3 χρόνια χτύπησε πολύ δυνατές καμπάνες, οι χειρότατες, που η κυβέρνηση δεν τις άκουσε. Η περιφέρεια φθήνει και η ύπαιθρος στηρικνώνεται με δραματικά γρήγορους ρυθμούς. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα που ευνηδίασε την κυβέρνηση, η οποία βασίζει την ανάπτυξη, κατανάλωση, τουρισμό, real estate και όσο εκεί. Τη λέξη αγροτιά δεν την ακούσαμε στις προγραμματικές δηλώσεις στον προϋπολογισμό καν από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Πάμε όμως στο συγκεκριμένο των αγροτών, τα αιτήματα. Η κυβέρνηση, είτε μιλάμε για την ακρίβεια, είτε μιλάμε για τον ενεργειακό κόστος, μιλήσαμε το προηγούμενο διάστημα, ξέρετε πολύ καλά ότι επικαλείται συνήθως αυτό που έρχεται απ' έξω. Διεθνές το πρόβλημα τώρα, παρότι βέβαια εδώ είχαμε τις ακριβότερες τιμές χονδρικής ενέργεια, παρότι εμείς διολυσταίνουμε 8 θέσεις από το μέσο εισόδημα στην αγοραστική δύναμη, άρα υπάρχει και ελληνική πλευρά στο πρόβλημα. Πάμε όμως να δούμε από τα 6 αιτήματα τα βασικά των αγροτών, 3 αιτήματα τα οποία είναι στον απόλυτο έλεγχο της κυβέρνησης, για να δείτε ότι είναι ακριβώς αντίστοιχο αυτό το πράγμα. Το ένα είναι ο Ελγάτου, να αφήνω απ' έξω. Γιατί τον παρέδωσε ως αναπληρωτής υπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μπορώ να σας πω πάρα πολλά για τον ΕΛΓΑ. Το 15 του Γενάρη, πριν 9 χρόνια. Ναι. Παραδώσαμε ένα πλεόνασμα φοβερό 138 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα είναι ένας σχεδόν διαλυμένος οργανισμός. Όχι, να σας πω, κύριε Κακούση, προσέξτε. Υπάρχουν τα δύο βασικά αιτήματα, το πετρέλαιο και το ρεύμα. Αυτά στο πετρέλαιο, τι λένε οι αγρότες? Θέλουμε αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, ναι. Όχι με επιδόματα κατά τη συνήθεια κυβερνητική, ναι, πρακτική. Γίνεται αυτό? Ναι. Η χώρα διαθέτει ένα σύγχρονο σύστημα, το ΟΣΔΕ από το 2011. Άρα ξέρει ότι ο κύριος Κακούσης έχει τόσα στρέμματα, ο κύριος Κουκουλόπουλος τόσα, η κυρία Λιβαθινού
τόσα κεφάλι στην εκτροφή της. Άρα είναι στάνταρ. Ξέρουμε πόσο δικαιούται δηλαδή ο κάθε. Και το παίρνει να λέει όπως. Προσέξτε, όπως. Τα μισά προκαταβολικά. Όπως ο Γάλλος. Όχι, όχι, κύριε Κακούση. Όπως ο Γάλλος. Ο Ιταλός, ο Βέλγος, ο Γερμανός αγρότης, το παίρνει στην Αγγλία. Πόσα λεφτά είναι αυτά, αν σε αυτά που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης, προσέξτε κύριε Λεφτά, αν σε αυτά που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης βάλουμε τα 35 εκατομμύρια που χάρισε πρόσφατα ο κύριος Χατζηδάκης στην Αιτζίαν, εντελώς ασυλλόγιστα, τα χάρισε από τον κρατικό προορισμό 35 εκατομμύρια ευρώ, τα προσθέσουμε στις επιστροφές. Κάνουμε το λογαριασμό του αγροτικού πετρελαίου. Δεν είναι δημοσιονομικό. Είναι ζήτημα σύγκλησης. Το ίδιο, προσέξτε. Το μείζον θέμα, κύριε Κακούση, συγγνώμη, το μείζον θέμα είναι το ρεύμα. Το μείζον θέμα είναι το ρεύμα. Γιατί το ρεύμα, όχι, δεν θέλει λεφτά. Εμείς δεν μπαίνουμε σε πληστηριασμό. Σε πληστηριασμό, προσέξτε, παροχών. Εμείς μιλάμε για κόστος μηδέν. Όχι, για κόστος μηδέν. Δεν τους δίνει δυνατότητα να κάνουν δικές τους ενεργειακές κοινότητες. Τους δίνει δυνατότητα να κάνουν διμερείς συμβόλαια με τις 5 εταιρείες που ελέγχουν όλο τον ηλεκτρικό χώρο. Γιατί σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που άπε την παράγει η κοινωνία, η αυτοδιοίκηση, οι αγρότες, οι ενεργειακές κοινότητες. Εδώ έχουμε κλείσει από το 22 τον ηλεκτρικό χώρο για 5 εταιρείες. Και εκείνο το θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν δίνει ηλεκτρικό χώρο στους αγρότες. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ωραία, λοιπόν. Κύριε Κακούση, πάντω αυτό χαίρομαι που είπε. Σύγκληση για τι ενεργειακέ κοινότητε. Όχι, την αλήθεια. Αν απαντήσετε, θα σα ρωτήσω για τα υπόλοιπα. Θα ρωτήσετε. Φαίνεται περίεργο του Κουκουέ να ζητάει σύγκληση με την Ευρώπη. Σύγκληση με την Ευρώπη είναι το ζητούμενο και η κυβέρνηση αποκλίνει. Λοιπόν, η Ευρώπη μας προτρέπει γι' αυτό και η κυβέρνηση κάνει άλλα. Για να πω για τις ενεργειακές κοινότητες που είπε, χαίρομαι που το είπε ο κύριος Γκουγκλόπουλος, γιατί είναι ο νόμος που εφάρμοσε, μάλλον... Κάνετε με πέντε ανθρώπους, κύριε Ρίγα. Άλλο λέω. Αυτός ο νόμος λοιπόν δεν ενεργοποιήθηκε για τους αγρότες που θα μπορούσαν να μπουν. Ουσιαστικά τι έχει γίνει, το εκμεταλλεύονται και δεν τους επιτρέπει γιατί είναι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες. Υπάρχουν λύσεις. Το ερώτημα είναι αν θέλει η κυβέρνηση. Δεν θέλει. Αυτό λέει. Να απαντήσω. Τώρα, να μας κουνάει το δάχτυλο ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ, διότι εφάρμοσε την πιο σκληρή αντιαγροτική πολιτική. Θα σας θυμίσω ότι φορολογούσε από το πρώτο ευρώ. Όχι, κάνετε λάθος, κυρία. Κάνετε λάθος, λοιπόν. Είχαν αυτή 2018. Δεν σας διέκοψα. Είπατε να μην σας διέκοψα με το σεβάστηκα. 7.500 επιπλέον αφορολόγητο. Αυξημένο ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα λοιπάσματα. Υψηλούς φορολογικούς συντελεστές με το γνωστό νόμο Κατρούγκαλου. Κατήργησαν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο, το οποίο εμείς επαναφέραμε. Ποιο είναι το θέμα? Η ρίζα του κακού είναι η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε μετά από σκληρή διαπραγμάτευση η ΚΑΠ να φέρει τα ίδια χρήματα, 19,3 δις, αν δεν κάνω λάθος, για τους αγρότες μας. Όταν η αριστερά, οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές πίεζαν για γρήγορη μετάβαση της νέας ΚΑΠ, ζητούσαν να περιοριστούν πολύ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, να μειωθούν οι ενισχύσεις. Και τώρα έρχονται και κόπτονται για τους αγρότες. Όταν εμείς στηρίζουμε και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε στο μέτρο του εφικτού τους αγρότες μας, τους οποίους σεβόμαστε. Κυρία Καραμανλή, λοιπόν, τελείωσε αυτό το θέμα, πάμε παρακάτω. Κυρία Καραμανλή, τηλεφώνημα πήρατε από κάποιον συνεργάτη του Πρωθυπουργού για την ψηφοφορία της Πέμπτης? Όχι, γιατί θα έπρεπε να πάρω? Μαθαίνουμε ότι γίνονται τηλεφωνήματα. Όχι, εμένα δεν μου τηλεφώνησε κανείς. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Δεν σας βλέπω και με μεγάλη αγωνία να περιμένετε πάντως το τηλέφωνο. Μάλλον καταλαβαίνω ότι έχετε αποφασίσει. Δεν είναι θέμα αγωνίας ή μη αγωνίας. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι θα καταψηφίσω την ισότητα στο γάμο που αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια και η καταψήφιση ενός νομοσχεδίου δεν σημαίνει ότι καταψηφίζω την κυβέρνηση στο σύνολό της, ούτε είμαι αντάρτισσα όπως με αποκαλούν, ούτε είμαι ηρωίδα επειδή θα καταψηφίσω. Είναι ένα ζήτημα που προσεγγίζω καθαρά συνειδησιακά. Το εξάλλου ο Πρωθυπουργός είπε ότι αφήνει ελεύθερους τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Πιστεύω στην ιερότητα της μητρότητας. Έχω μια διαφορετική προσέγγιση, σέβομαι απόλυτα την άλλη άποψη. Υπάρχουν αδικίες που πρέπει να αρθούν. Όμως δεν πιστεύω ότι πρέπει να αγγίξουμε το οικογενειακό δίκαιο, γιατί τα παιδιά πέρα από αγάπη, γιατί όταν κάνουμε παιδιά, τα αγαπάμε, γι' αυτό κάνουμε παιδιά, γιατί θέλω να δώσουμε αγάπη. Αλλά πιστεύω ότι πέρα από την αγάπη πρέπει να υπάρχουν και πρότυπα, τα οποία αυτά πρότυπα για εμένα είναι η μητέρα και ο πατέρας. Και πιστεύω στην ιερότητα της μητρότητας. Μεγάλη συζήτηση περί προτύπων. Γιατί και σε ένα ετερόφιλο ζευγάρι, μπαμπάς, μαμάς,
μαμά, παιδιά. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε φυσικά, πολύ άσχημα πρότυπα. Φυσικά και μπορεί, δεν είπαμε ότι είναι τέλειο, όμως στη συντριπτική πλειοψηφία δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την πυρηνική οικογένεια που αποτελείται από τον πατέρα και τη μητέρα, γιατί υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που πάντα επιβεβαιώνουν ένα κανόνα. Ούτε να αναθεματίσουμε. Εγώ δεν μίλησα για αγάπη. Εγώ δεν μίλησα για αγάπη. Εγώ μίλησα για πρότυπα. Εγώ μίλησα για πρότυπα. Δεν μίλησα για αγάπη. Εγώ δεν κατηγορήσω τα ομόφυλα ζευγάρια ότι δεν αγαπούν. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν πρότυπα. Άλλαζε τη γνώμη. Μα από την πρώτη στιγμή βγήκα και είπα θα καταψηφίσω. Και άλλοι το είπαν, κυρία Καραμαλή, και άλλοι το είπαν. Θα σας πω γιατί. Ιδιωτικά εγώ, θα σας πω γιατί. Γιατί εγώ καταψήφισα και το σύμφωνο συμβίωσης, καταψήφισα και την αναδοχή από ομόφυλα. Οπότε έχω μια συνεπή στάση. Εάν σας γινόταν ο μόνος κερδισμένος από όλο αυτό θα είναι ο ιδιοκτήτης του κηλικίου της Βουλής. Ο οποίος την ώρα της ψηφοφορίας θα είναι sold out. Τι να σας πω, δεν είναι. Ας είναι σολντάτη, να σας πω τι να απαντήσω. Κύριε Ρηγά, πώς σας φάνηκε η χθεσινή εμφάνιση του κύριου Κασελάκη στην περίφημη ημερίδα μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιος? Μια παρατήρηση για το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα. Βεβαίως. Και την μια παρατήρηση μου. Αύριο, ναι. Αύριο. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για τα δικαιώματα τα οποία έχουν και από το διεθνή και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εγώ αντιλαμβάνομαι την όποια, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει ένσταση ο καθένας, αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ ούτε τα περί προτύπων ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό μιλάω ειλικρινά και ως εκπαιδευτικός. Ναι. Γιατί υπάρχουν και άλλου είδους πρότυπα, συμφωνώ με τον κύριο Καγκίση. Το δεύτερο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουν δικαιώματα και κάποιοι άλλοι. Δεν μπορούσε να του το στερήσει. Δεν μπορεί να του το στερήσει. Θέση μου να πω, έχετε δίκιο. Είπατε, συγγνώμη. Κυρία Καραμαλή, δεν απευθύνεται. Όλα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν με επέκταση του συμφώνου συμβίωση. Δεν μπορεί. Λοιπόν, για τα παιδιά είναι. Γιατί τα παιδάκια υπάρχουν. Ωραία, να σα πω κάτι. Εντάξει. Αφού θέλετε όμω να αναφέρω το θέμα, απαντήστε μα και το εξή. Επειδή αυτό, όπω καταλαβαίνω, είναι ένα θεμελιώδε αξιακό ζήτημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τυχόν παραφωνίες θα γίνουν αποδεκτές? Υπάρχει κομματική πειθαρχία? Εγώ λέω ότι όλοι πρέπει να σκεφτούν αυτό το οποίο είναι στο επίπεδο της δυνατότητας να έχουν ίσα δικαιώματα και στις ευκαιρίες όλοι οι άνθρωποι και με βάση τη διεθνή πρακτική. Και εγώ είμαι σαφής αυτό. Το ότι μπορεί να πιστεύει ο καθένας ή πώς μπορεί να νιώθει, πρέπει να βλέπουμε ως πολιτική την ανάγκη. Και το αποτέλεσμα, γιατί είναι ο κύριος Πολάκης που γίνεται το τελευταίο διάστημα μεγάλη συζήτηση. Έχουν υπογράψει. Έχουν όμως. Ή θα είναι. Ή απέχει. Κυρία Κασελάκη, επειδή μην λέτε ονόματα όμως, γιατί δεν ξέρουμε. Όχι για εσάς. Όχι για εσάς. Όχι για εσάς, κυρία Καραμαλή. Απλά λέμε και τα ονόματα από τη Νέα Δημοκρατία. Πετάχτηκε να πει ονόματα. Εγώ δεν είπα κανένα όνομα του θα κάνουμε. Για τον κύριο Πολάκη, εγώ το έφερα. Αλλά τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση? Εγώ λέω λοιπόν ότι. Εγώ λέω λοιπόν, μπορώ να σα πω ότι όλοι έχουν υπογράψει όλη την τροπολογία και του 2021 και του 2022. Άρα νομίζω ότι αυτό μόνο τους. Αν όμως αυτό δούμε κάτι διαφορετικό. Όποιος λοξοδρομήσει δηλαδή, έχει ακριβώς θέση στο ΣΥΡΙΖΑ. Για μένα δεν μπαίνει θέμα οποιασδήποτε άλλη. Αρκεί να ψηφίσει έτσι και να πάει να πει ότι δεν ψηφίζω αυτό ή δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ έχω πρόβλημα με την αποχή. Ως δημοκρατικό δικαίωμα και αυτό με ενοχλεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να καλούμε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Έχουμε αποχή. Χρησιμοποιούμε την επιστολική ψήφο για αυτό το λόγο και μετά να πούμε. Άρα καλύτερα να καταψηφίσει ούτε η αποχή είναι αποδεκτή. Από μένα γενικά δεν είναι αποδεκτή αποχή. Ως πρακτική. Ως πρακτική, προσέξτε. Άρα καλύτερα να καταψηφίσει κάποιο για εσάς παρά να απέχει. Λέω, μιλάω σε τελείως προσωπικό επίπεδο. Εγώ πολιτικά δεν δέχομαι την αποχή όταν εμείς ζητάμε η πολιτική να υπάρχει συμμετοχή του κόσμου για να μπορεί και να έχουμε αποτέλεσμα στη δημοκρατία. Είναι συνταγματικό δικαίωμα. Όποιος απέχει ή καταψηφίσει μπορεί να έχει θέση στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαφοροποίηση σε ένα τόσο σημαντικό αξιακό θέμα. Αν με ρωτάτε προσωπικά, εγώ επειδή έχουμε και το λέω το προσωπικά, γιατί πάντα τις διαφωνίες ναι, ορισμένα πράγματα τις αποδέχομαι. Mm-hmm. Γιατί είμαστε ένα κόμμα το οποίο μπορούμε να συλλογικά να λειτουργούμε. Άρα λοιπόν εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν γίνει κάποια επιλογή. Μάλιστα. Αλλά να επιλογή να είναι. Όχι υπερφυγή προσωπικά. Δεν μας είπε για τον. Δεν μας είπε βέβαια και την παρουσία λοιπόν, Κασελάκη στο χαρούμενο. Μισή κουβέντα λοιπόν. Τελικά. Πώς τον είδατε, κύριε Κασελάκη? Πρώτον να πω το εξής, ότι εγώ είμαι καθαρό σε αυτά. Αυτή η επιλογή η οποία έγινε και μιλάω από τη μεριά του στελέχους του κόμματός μας 15 μέρες πριν το συνέδριο, θεωρώ ότι δεν ήταν ορθή και σωστή. Μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε όλα μέσα στο συνέδριο. Να πάει, εννοείται να. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Είμαι σαφή. Κίνηση του κυρίου... για να γίνει εκδήλωση. Είμαι σαφή. Όχι, δεν μιλάω. Άρα, αφήστε... στην πράξη των δικαίων. Να πείτε. Ναι. Ναι. Ο κύριος Κασελάκης χαρακτήριζε η χορύπανση.
και πήγε. Να πω εγώ κυρία Καραμαλή. Να πω κυρία Καραμαλή εγώ. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι τέτοιες ενέργειες οι οποίες γίνονται και μάλιστα εκτός πρωτοκόλου συζήτησης μέσα από κορυφαία στελέχη, να πω είτε νεότερα είτε. Εγώ δεν συμφωνώ. Έχω άλλη αντίληψη περί της πολιτικής πώς γίνεται, όπως και όταν μίλησα για τους πρώην συντρόφους που φύγανε χωρίς να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Κλείνει η παρένθεση αυτή. Δεύτερον τώρα. Και δεν μπορείς να συνομιλείς, μάλιστα, να το πω έτσι, ναι, με κύριε Αξιόγλου, με αυτούς που έλεγε, λέγανε σκουπίδια. Είναι και ο κύριος από το Πασόκ, ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Ο κύριος Χριστοδουλάκης. Ούτε να μπορείς να συζητήσεις σε αυτή τη φάση με αυτούς οι οποίοι μας καταγγείλαν όλο το προηγούμενο περίοδο χωρίς πολιτικό επίδικο. Κλείνει η παρένθεση. Στέφανος Κασελάκης. Ορθά ο Στέφανος Κασελάκης. Πήγε ο πρόεδρος και τον δικαίωσε. Δεν έχει πρόβλημα ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, εγώ λέω πολιτικά ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ο πρόεδρος λοιπόν ορθά έκανε και πήγε. Και ως επιλογή. Απάντησε λοιπόν και στο ερώτημα που ήταν και το ερώτημα προβοκατόρικο, κανονικά προβοκατόρικο το ερώτημα. Απάντησε με την παρουσία του εκεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ λοιπόν είμαι εδώ. Άρα καταλαβαίνετε. Άρα μετά το Μητσοτάκη Κασελάκης. Προφανώς. ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκης. Μάλιστα. Κύριε Κουκουλόπουλε, εσείς πώς τη βλέπετε την κίνηση του. Το Πασό καταρχήν δεν πήγε, δεν εκπροσωπήθηκε εκεί πλην Χριστοδουλάκη. Πώς είναι ο κύριος Χριστοδουλάκης. Ως εκπρόσωπος του Πασόκ ήταν εκεί. Το λέω γιατί ακούω πολύ γκρίνια για την παρουσία. Ήταν και μέλη και συλλέγη του Πασόκ. Και εγώ θα πήγαινα αν δεν έπρεπε να μιλήσω για την ώρα στη Βουλή. Για το αγροτικό. Άρα εσείς δεν χαρακτηρίζετε προβληματική την παρουσία του κυρίου Χριστοδουλάκη. Και εμένα αν με είχαν καλέσει θα πήγαινα. Μάλιστα. Το τεκόμενο που γνώριζε το κόμμα. Όχι, αν με καλούσε στη θέση του κυρίου Χριστοδουλάκη. Θα ενημερώνατε όμως τον κύριο Ανδρουλάκη, θα το λέγατε. Ο διάλογος θα ξεκινήσει για τα καλά μετά τις ευρωεκλογές, γιατί είναι το πλαίσιο σαφές. Νομίζω από όλες τις δυνάμεις ξεκαθαρίστηκε και χθες. Ότι μέχρι τις ευρωεκλογές και βλέπουμε την επόμενη μέρα. Τι λέμε εμείς. Εμείς επιδιώκουμε να είμαστε δεύτερο κόμμα με όσο γίνεται μεγαλύτερη αύξηση ποσοστών. Δεσμευόμενοι να πάρουμε τις ανάλογες πρωτοβουλίες όχι σε επίπεδο συγκόλησης, σε επίπεδο προγραμματικού διαλόγου με την κοινωνία, φυσικά και με όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εντάξει, αυτό κοιτάξτε. Αυτά είναι λίγο άλλα πράγματα. Δεν μπαίνει ημερομηνία έναρξη και λήξη αυτά. Δεν είναι σαν τα φάρμακα και τα τρόφιμα. Από την τοποθέτησή σας όμως το θέτετε κατά λοιπόν, ο πύχης που αλλά το Πασόκ. Το θέμα, ακούστε να σας πω τώρα. Να πούμε κάτι για τα ομόφυλα λιγάκι που. Ένα λεπτάκι. Γιατί είναι η μέρα που θα το πούμε, γιατί και με εσάς υπάρχουν θεματάκια εκεί. Όμως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα πύχης, ο κύριο. Κασελάκης είπε, εγώ θέλω το ποσοστό των προηγούμενων εκλογών. Ο λαός θα αποφασίσει. Ο λαός αποφασίζει, αλλά πώς ερμηνεύουμε την αποφασή του είναι το ζήτημα. Ο Νίκος Παπανδρέου. Ποιος είναι ο πύχης για το Πασόκ, πού αρχίζουν τα προβλήματα. Ο Νίκος Παπανδρέου λέει 15. Εμείς καθαρά έχουμε. Κοιτάξτε, δεν βάζουμε κανένα ταβάνι στην επιδίωξή μας. Όχι, δεν έβαλε κανένα ταβάνι. Κάτω γραμμή έβαλε. Δεν είναι σαφές αυτό που σας λέω. Επιδιώκουμε να είμαστε δεύτερο κόμμα με όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι και το 15 και το 16 και αυτό παραπάνω θέλουμε από αυτό, πώς το πω. Δηλαδή δεν είναι θέμα να παίζουμε με τα νούμερα και τις λέξεις. Θέλουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο ισχυρές οι πρωτοβουλίες μας την επόμενη μέρα. Αν δεν έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα, κύριε Κουκουλόπουλε. Αν είναι 14, υπάρχει να το πω, να σου πω απλά. Όχι, έχει σχέση πόσο θα πάρει. Το πρώην άθροισμα να θέλει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ποια θα είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο. Αν δεν έρθει το ικανοποιητικό αποτέλεσμα για σας. Είναι απλό αυτό που σας λέω. Ωραία, αν να δεν το ακούσουμε είναι... λιγάκι αυτό απλό όμως. Κύριε Κακούση, δηλαδή, για ξαναπείτε το δεν είναι, δεν σας κοινοποιώ τώρα καμία επιτυλική κουβέντα. Την κοινή λογική βάζω το τραπέζι. Δηλαδή, τα τρία κόμματα σήμερα, γιατί είναι η Νέα Αριστερά, είχαν κάτω από 30% στις πρόσφατες εκλογές. Σε αυτό το άθροισμα που είναι καταρχάς ένας χώρος, πρέπει να. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να. Οι τρεις πρέπει να αθροίσουν πάνω από 30. Οι τρεις. Τα τρία κόμματα. Βέβαια. Λοιπόν, δεν αθροίζουν τα ποσοστά, κοίταξε. Αυτές είναι αυθαίρετο να τα αθροίσει. Μάλιστα. Δεν τα αθροίζουν. Δεν σημαίνει ότι κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση. Σωστό. Ναι. Αλλά αυτό που θα έχει. Πρέπει να έχει ένα σαφές προβάδισμα σε αυτό. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό εμείς τι λέμε. Πολιτικές λοιπόν, πρέπει να από εκεί βγαίνουν και αριθμητικές, αλλά δεν είναι ζήτημα αριθμητικής. Ερώτηση. Να σου πω, κύριε Καγκούση, απλά. Η επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά, να σου το πω πιο ολοκληρωμένα. Η επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά είναι υπόθεση συσχετισμών και κατεύθυνση. Λοιπόν, ο συσχετισμός θα κρίνει
Ποιος θα έχει την παγκέτα για να δώσει την κατεύθυνση. Κύριε, εμείς επιδιώκουμε να είμαστε εμείς. Καθαρό. Καθαρό αυτό. Λάθος. Είναι καθαρό. Γιατί από εκεί και πέρα έλεγε προχθές ο δικός κανάλι. Συγγνώμη, κυρία. Σε άλλη εκπομπή έλεγε ο δικός κανάλι. Από εκεί και πέρα, μην νομίζει ότι είναι εύκολο ο προγραμματικός διάλογος. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει το θέμα τη υγεία. Στο θέμα τη υγεία και με τη μισή Νέα Δημοκρατία για την ανάταξή τη μπορεί να αυτόσουμε. Αν πάρουμε βουλευτές από την περιφέρεια, η μισή. Θα συμφωνήσουν μαζί μας για το αγροτικό σε αυτά που έλεγα νωρίτερα. Άσχετα δεν μπορούν να μιλήσουν. Μάλιστα, υπάρχουν παιδεία όμως, δύσκολα. Τι θα πούμε για τις αμυντικές δαπάνησεις. Εμείς μιλάμε για Ευρωστρατό. Μάλιστα. Μιλάμε για Ευρωστρατό. Μάλιστα, ομόφυλα, επειδή θέλετε να μας πείτε λιγάκι ποια θα είναι η θέση και η στάση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί εδώ ακούμε ότι περίπου 13-14 άτομα πέντε τρίτο. Κοιτάξτε, θα το δείξω. Νομίζω ότι θα είναι λιγότεροι αυτοί που θα διαφοροποιηθούν στην ψηφοφορία. Θα είναι μικρότερο. Απλά το νούμερο, ναι. Νομίζω, γιατί συζητάμε κάθε μέρα μαζί μας, μεταξύ μας, ούτε μασάζ κάνουμε. Δηλαδή είναι 9. 32 ονοματέοι είμαστε, ρε παιδιά. Συζητάμε. Τρεις φορές κάνουμε. Χθες δηλαδή στη Βουλή ήμασταν σχεδόν όλη μέρα όλοι μας, λόγω του νομοσχεδίου. Δηλαδή είναι προφανές ότι συζητάμε. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι πιστεύετε ότι. Συζητάμε με κάθε ευκαιρία. Δεν γίνεται κανένα οργανωμένο μασάζ και όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε. Συζητάμε, δεν πρέπει να συζητάμε. Αν το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσει ή απέχει για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι πρόβλημα ή δεν είναι. Κοιτάξτε να σου πω, κύριε Κακούση. Για μένα το ζήτημα αυτό, ο καθένας θα πρέπει να κάνει τον απολογισμό του, να τον κάνουμε όλοι μας και τα μέσα ενημέρωσης, εμείς πρώτα απ' όλα, όλοι οι βουλευτές, και ειδικότερα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δεν φοβάμαι να το πω. Η κοινωνία, είτε είναι υπέρ είτε κατά. Γιατί έχουμε αφιερώσει πάνω από 2 μήνες στο ζήτημα. Για μένα το ζήτημα ήταν απλό από την αρχή. Είναι ταυτοτικό θέμα. Άρα κατά συνέπεια. Ναι. Στηρίζω το νομοσχέδιο, δεν το ψηφίζω απλά. Γιατί πολύ απλά είμαι ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Άρα πώς ξέρω καλά στο τρίπτυχό του τι είπατε. Σημαίνει κοινωνική απελευθέρωση μεταξύ των άλλων. Πώς δεν το στηρίζουν. Ναι, τι πρέπει όμως να το προσέξετε. Χθες το βράδυ είχαμε στα Τρίκαλα ένα ακόμα φαινόμενο βίας ανηλίκων. Βία ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία, γυναικοκτονίες. Λοιπόν, χάνουμε μεγάλα στοιχήματα ως κοινωνία. Εγώ δεν κατηγορώ κανένα γι' αυτό. Αντί αυτό το θέμα έπρεπε να το περάσουμε γρήγορα, γιατί για μένα είναι ένα δικαίωμα το οποίο το διοικείται ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας και πρέπει να το πάρει. Σου πω και κάτι ακόμα. Αυτό το νομοσχέδιο, εγώ το λέω και στους συναδέλφους μου, ότι κακώς διαφοροποιούνται, το λέω και στην κυρία Καραμαλιά, είναι σε άλλο κόμμα. Έπρεπε να έχει βάλει κομματική πειθαρχία, Ανδρουλάκη. Δεν βάζουμε, όχι. Έπρεπε να έχει. Όχι, δεν βάλαμε ποτέ κομματική πειθαρχία για τέτοια θέματα. Εμείς που είμαστε κόμμα που τα δικαιώματα τα στηρίζουμε σταθερά. Λοιπόν, είμαστε στην πλευρά των δικαιωμάτων. Και όχι απέναντι. Αλλά ακούστε. Αυτό και να κλείσουμε. Ρυθμίζει, το λέω και στην κυρία Καραμαλή, ρυθμίζει ελαχιστότατα θέματα. Όλα αυτά που κυριαρχούν στο διάλογο από την πυρηνική οικογένεια μέχρι ό,τι θέλετε είναι ρυθμισμένα από τον νόμο Σταθόπουλου ή από το 1947 με τις υιοθεσίες. Υπάρχει παράθυρο για την παρέμβαση τη μητέρα το ότι ονομάζει γάμο έχει να κάνει τα δικαιώματα των παιδιών και με τα κληρονομικά και άλλα δικαιώματα και είναι θέμα στοιχειώδους ισότητας στα ομόφυλα. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι. Ευχαριστούμε.